Και φέτος το καρναβάλι τι θέμα έχει? Το θέμα μας φέτος είναι το φαγοπότι της εξουσίας και οι φυλακισμένοι πολίτες. Δηλόμαστε φυλακισμένοι και ξεφεύγουμε με το ποδήλατο που είναι ένα μέσο εκτόνωσης. Ξεφεύγουμε από τη φυλακή της καθημερινότητάς μας με όποιον τρόπο είναι φυλακισμένος ο καθένας. Ο καθένας παίρνει την ιδιότητα που τον εκφράζει, ανάλογα με αυτά που τον προβληματίζουν λόγω κρίσης κτλ. Γιατί είναι φυλακισμένος και αποδράει με το ποδήλατό του. Σύλλογο έρχεστε? Από τους πολύχρωμους ποδηλάτες. Φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά έχετε πάρει ξανά μέρος ή είναι η πρώτη φορά? Εδώ και 4 χρόνια. Είμαστε από τα πιο δραστήρια ενεργά μέλη. Είστε από τους πρωτεργάτες δηλαδή. Έτσι. Και σήμερα από πού το έχετε σκάσει και τι έχετε έρθει να κάνετε σήμερα εδώ? Είναι διαδήλωση. Ναι. Διαδηλώτρια ήμουνα, αλλά το σκάσα για να είμαι μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους. Σκάσει. Το σκάσαμε από τα χρέη και ήρθαμε να κάνουμε ποδήλατο. Εκτός από σήμερα, από απόψε, γενικά κάνετε ποδήλατο εδώ στη Θεσσαλονίκη? Όσο μπορούμε, ναι. Καλίντα, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda. Essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda. Όλοι οι άλλοι έχουν TV, φυλακισμένοι, εσείς όμως έχετε κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτός εδώ ο πίνακας να ανακοινώσω με τα χαρτάκια? Εγώ είμαι φυλακισμένος μεταφορικά, δηλαδή από αυτά που έχω να κάνω, ότι είμαι άνεργος και έχω πολλούς λογαριασμούς και ξεχνάω πολύ και τέτοια. Άρα τα κάγκελα είναι εδώ τα σημειωματάκια όλα. Περίπου, εντάξει, έχει και μερικά χιουμοριστικά. Είμαστε από το μη κεδροσκοπικό οργανισμό Άλλη Όψη για τα άτομα με αναπηρία. Είμαστε φυλακισμένοι πολίτες, έχουμε ντυθεί για το φεστιβάλ εδώ πέρα του Καρναβαλιού και είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε και είναι πολύ ωραία, βλέπουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις.